Το επόμενο θέμα είναι σκληρό και λέγεται Eurobank. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, η τραπεζική αυθαιρεσία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η Eurobank λοιπόν, επειδή έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα τους τραπεζίτες, νομίζουν ότι είναι σε μια χώρα που μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς να ρωτάνε κανένα. Η Eurobank λοιπόν, το και τώρα το λέω που έχω και δύο δικηγόρους στο πάνελ και μάλιστα τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, σκέφτηκε ότι μία από τις προϋποθέσεις που βάζει στους δανειολήπτες προκειμένου να συνομιλήσει και να διαπραγματευτεί μαζί τους είναι να καταργήσει και τον δικηγόρο. Η Eurobank λοιπόν καταργεί τους δικηγόρους. Βάλε ο Στέφανε Κουλουμπί, σε παρακαλώ, να δούμε το έγγραφο της επιστολής που έχει απευθύνει η Eurobank προς δανειολήπτη. Και πήγαμε απευθείας στη δεύτερη σελίδα για να μην χάνουμε χρόνο. Στη δεύτερη λοιπόν σελίδα τι λέει? Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου η τράπεζα να λάβει υπόψη της το διορισμό πληροξίου δικηγόρου, δηλαδή αν θέλει το λαμβάνει υπόψη της, στο μέτρο βεβαίως που αυτό είναι δυνατό από τα συστήματά της, δηλαδή τι λέει η τράπεζα, ότι αν το σύστημά μου δεν το επιτρέπει, εγώ δεν λαμβάνω υπόψη τον δικηγόρο και ας τον διόρισες εσύ. Την οργάνωση των υπηρεσιών της, δηλαδή αν οι υπηρεσίες μου δεν είναι οργανωμένες για να μπορούν να δεχτούν παρέμβαση δικηγόρου, δεν τον δέχομαι τον δικηγόρο σου. Και ακούσε τώρα και το σημαντικότερο, και δεν συντρέχει ειδικός λόγος άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Δηλαδή λέει η Eurobank, ευχαριστούμε για την εικόνα του Σέφανα του Κουλουμπί, τι λέει η Eurobank, ότι εάν εγώ κρίνω ότι πρέπει να συνομιλήσω μαζί σου απευθείας, δεν θα δεχθώ να φέρεις ο δικηγόρος. Και ρωτάω τώρα τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Αυτό είναι κατάπτυστο, αγαπητέ μου Γιώργο Μπουλούκο. Σε όλα τα καθεστώτα είναι ενοχλητική η παρουσία των δικηγόρων. Είναι κατάπτυστο. Αποδεικνύεται και αυτό σήμερα ότι ενοχλεί η παρουσία των δικηγόρων. Απαξιώνει το δικηγορικό κόσμο όλης της χώρας μία τράπεζα, μία ιδιωτική επιχείρηση να βάζει προϋποθέσεις στον δανειολήπτη προκειμένου να πάει εκεί να διαπραγματευτεί με τον δικηγόρο του. Και τον καθιστά σε πιο αδύναμη ακόμη θέση από το και σου δίνω αυτό το έγγραφο, σου δίνω αυτό το έγγραφο να το κάνετε θέμα στο Δικηγορικό Σύλλογο και θα σε παρακαλέσω να προκαλέσεις ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί μία τράπεζα να λέει θα δεχθώ να συνομιλήσω με τον δικηγόρο μου, αν γουστάρω τα συστήματά μου και εφόσον υπάρχει λόγο να μην μιλήσω με εσά. Ο δικηγόρο είναι πληρεξούσιο. Πληρεξούσιο σημαίνει ότι πάει αντεμού στο όνομά μου και για λογαριασμό μου. Και θα σκεφτεί κάθε Eurobank, θα αποφασίσει κάθε Eurobank αν εγώ διόρισα δικηγόρο τον Μπουλούκο ή τον Στάμο, αν θα τον δεχθεί να μιλήσει μαζί του. Είναι λοιπόν πράγματα τραγικά, τραγικά που δυστυχώς η αυθαιρεσία στην οποία κινείται το τραπεζικό σύστημα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε ώρα. Σου λέει βγάζουμε από τη μέση και τους δικηγόρους. Με ενημερώνουν, ουσιαστικά την με ενημερώνουν ότι έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία. Ωραία, ταξιδεύει λοιπόν ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Τον είχαμε προγραμματισμένο για να κάνει και αυτός μια παρέμβαση για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, ας πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται με αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Δηλαδή, Γιώργο Μπουλούκο, και δεν σε ρωτάω σαν δικηγόρο, απλά σε ρωτάω σαν αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Εσύ δεν φύγεσαι με ένα τόσο προκλητικό ζήτημα? Μα είναι κατάλυση οποιασδήποτε έννοια δικαίου. Αλίμονο να μην δέχεται το δικηγόρο, να μην δέχεται την πληρεξουσιότητα ή να κρίνει η τράπεζα, δηλαδή ο οποιοσδήποτε συναλλασσόμενος σε σχέση με τη δυνατότητα του πολίτη αν θα εκπροσωπηθεί ή όχι. Δηλαδή, εσύ, αδιανόητο. Λεωνίδα, τι λες για αυτό το θέμα? Εγώ είμαι χαμογελαστός γιατί έχω γιατί φάει τα περιμένεις. Και εγώ και εσύ Κυριάκο τόσο κυνηγητό την αρχή του 14 για αυτό αυτά είναι που γνωστό. Λέγαμε. Αυτό είναι γνωστό. Πραγματικά τα βλέπω, όλος ο κόσμος τώρα έχει ανοίξει τα μάτια του. Καλώς ήρθατε στην Αμερική λοιπόν. Έτσι.